Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο. Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πάμε να δούμε ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Τι γίνεται, τι συμβαίνει εδώ στα Γιάννενα, στην Ήπειρο γενικότερα, στις άλλες πρωτεύουσες των νομών της Ήπειρου. Είναι εδώ μαζί μου ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, η Έλενα Στάμου, ο Βασίλης Λούπας, ο Στέφανος Δόβας και από την Άρτα ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Έχουμε τον Κώστα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να ακούμε τον Κώστα Παπαθεοδόρου και στο στούντιο. Ωραία. Έχουμε τον ήχο του κυρίου Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αλέξανδρε, με σένα, πώς είναι το κλίμα λίγα 24 ώρες πριν τις εκλογές, το πρώτο γύρο των εκλογών, τι θα έλεγες έτσι καταρχάς για αυτές τις εκλογές? Ναι, καλησπέρα καταρχάς. Μιλώντας σε τελείως τοπικό επίπεδο, θα μπορούσα αμέσως να εντοπίσω μια βασική διαφορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους, που είναι το έλλειμμα της μεγάλης έντασης. Δεν υπάρχουν πολύ σκληρές, εντός εισαγωγικών, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Προφανώς στη λογική της διερεύνησης πιθανών συνεργασιών στον δεύτερο γύρο. Φαίνεται όμως ότι αυτό αποτελεί και μια ας πούμε πάγια πλέον για τους 18 δήμους της Ηπείρου, ίσως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, γιατί το παρατηρούμε ακόμα και εκεί που είναι δεδομένο ότι θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή αποτέλεσμα, δηλαδή όπου υπάρχουν δύο υποψήφοι ή ακόμα και τρεις, πιθανότατα θα τελειώσει από την πρώτη Κυριακή. Ακόμα και εκεί που θα ανέμενε κάποιος μια διαφορετική αντιπαράθεση με μεγαλύτερη ένταση και σκοπιμότητα, δεν το βλέπουμε. Έχουμε κατακτήσει δηλαδή, Αλέξανδρε, έναν πολιτικό πολιτισμό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό αντανακλά πρωτίστως στο εκλογικό σώμα, γιατί απέδειξε το εκλογικό σώμα και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι δεν είναι πλέον φαν των αντιπαραθέσεων, ίσα-ίσα που αποστασιοποιείται και αντιδρά όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αυτό περνά και στον πολιτικό στίβο, πέρασε στον πολιτικό στίβο και πλέον το βλέπουμε και στην αυτοδιοίκηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτό. Φαντάζομαι όμως στην πορεία θα συζητήσουμε και επιμέρους. Έλενα, τι λες? Ναι, κοίταξε, εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τον Αλέξανδρο τον Παπαδόπουλο, με τον συνάδελφο, γιατί πραγματικά το ίδιο αναγνωρίζω κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η μία πλευρά όθησε την άλλη, δηλαδή από τη μία οι πολίτες έχουν κουραστεί πάρα πολύ από τα προηγούμενα χρόνια από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, που πολλές φορές κιόλας δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Απλά τσακώνονται, δηλαδή παρακολουθούσε ο κόσμος τους πολιτικούς να τσακώνονται είτε στα πάνελ, είτε στις εκδηλώσεις τους, είτε στις κεντρικές τους προεκλογικές τους ομιλίες. Ο κόσμος λοιπόν πολύ καθαρά τα τελευταία χρόνια έχει αποτυπώσει και στην κεντρική πολιτική σκηνή και πολύ περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι και γνωστά πρόσωπα, δηλαδή είναι πρόσωπα, και αυτό είναι καλό να το πούμε, που στις 9 Οκτωβρίου θα είμαστε πάλι όλοι εδώ στην ίδια πόλη, έτσι. Άρα έχει και αυτό τη σημασία του. Άρα λοιπόν τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να περάσουν τις πολιτικές τους προτάσεις και τα προγράμματά τους, και αυτό φαίνεται να περνάει και καλύτερα στον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει η φασαρία, η οχλαγωγία, ο τσακωμός, περνάει καλύτερα το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει ο κάθε επικεφαλής και άρα η κάθε παράταξη στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο πολίτης που θα ψηφίσει για τις περιφερειακές εκλογές και για τις δημοτικές εκλογές. Γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, είναι πενταετής η θητεία και της περιφερειακής αρχής και της δημοτικής αρχής. Άρα πρέπει οι πολίτες να έχουν καθαρό, να μπορούν να έχουν καθαρό την πρόταση της κάθε παράταξης, για να πάνε την Κυριακή και να επιλέξουν τα πρόσωπα και το πρόγραμμα το οποίο θέλει. Πενταετής ήταν η θητεία και το 2014-2019. Σωστά. Υπήρξε μετά τετραετής πάλι και ξανά πενταετής. Τώρα, Βασίλη, τι λες εσύ? Όλοι το ίδιο κλίμα εισπράττουμε, αλλά έχουν υπάρξει και τόσες πολλές εκλογές, έτσι. Δύο εκλογές εθνικές ξεσπάσαμε, ξεδώσαμε. Δύο εκλογές εθνικές στην Άνοιξη. Υπήρξε και η εκλογή Κασελάκη ενδιάμεσα, που ένα κομμάτι του κόσμου ξέσπασε και εκεί, έτσι. Και με τα social media, ιδίως στην εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πραγματικά μεγάλη αντιπαράθεση. Και πολλές φορές βάρβαρη αντιπαράθεση στα social media. Ξέσπασε ο κόσμος λοιπόν, πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές πιο χαλαρή. Τι λες, Βασίλη? Κοίτα, έτσι είναι τα πράγματα, Βλάση. Η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο εδώ, όσοι από εμάς παρακολουθούμε τα social media, εντάξει, υπάρχουν ακόμη κάποιες μεμονωμένες φωνές, που δεν μιλάω τώρα για επικεφαλής παρατάξεων, έτσι.
που οι οποίοι εντάξει συνεχίζουν να έχουν έναν τόνο αντιπαράθεση αρκετά υψηλό ή τουλάχιστον προσπαθούν να μειώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους με τα γνωστά ας πούμε τρόλ και τα λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος τα έχει ξεπεράσει αυτά. Το εκλογικό σώμα πλέον στηρίζεται στο να ακούσει κάποιες προτάσεις, να ακούσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από όλους τους υποψηφίους, ακόμη και από αυτούς που είναι στους περιφερειακούς δήμους. Βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα πράγματα και όχι τόσο πολύ για το τι γράφουν ή το τι μπορεί να λένε ή πώς μπορεί να γίνεται κάποια κριτική στα social media. Το αρνητικό ίσως που διακρίνω μόνο εγώ, τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι ότι αυτές οι μεμονωμένες φωνές στα social media Βλάση είναι κυρίως από νέους ανθρώπους, κάτι το οποίο εντάξει πλέον είναι, απογοητευτικό, είναι λίγο απογοητευτικό. Έτσι, αυτό και μόνο. Μάλιστα. Στέφανε, τι λες, τι εισπράττεις εσύ? Εγώ πιστεύω ότι η, από τη μία πλευρά η ακρίβεια και τα όλα τα προβλήματα, όλα προβλήματα έχουν προκύψει και όχι μόνο της καθημερινότητας αλλά και τα άλλα μεγάλα προβλήματα που ήρθαν στη χώρα μας, συν την κόπωση από τις εκλογές που προηγήθηκαν, είτε εθνικές είτε εσωκομματικές, έφεραν μια χαλάρωση στις αυτοδιοικητικές εκλογές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διάθεση από την πλευρά του κόσμου να δεχθεί τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, δηλαδή σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι βλέπουμε τις παρατάξεις να περιορίζονται στο να προσπαθούν να βρουν κάποια πράγματα να πούν ως πρόγραμμα προκειμένου να δικαιολογήσουν τις απόψεις που έχει ο καθένας για τον τόπο που καλείται, για τον Δήμο που καλείται να διοικήσει σε περίπτωση που ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο του, αλλά αυτό το χαράζουν οι πολίτες. Όταν δεν δέχονται σκληρές αντιπαραθέσεις, όταν δεν δέχονται απόψεις παροχημένες, όταν δεν δέχονται σκληρή έτσι, αντιπαράθεση, τότε υποχρεωτικά και οι υποψήφοι θα ρίξουν τους τόνους, ρίχνουν τους τόνους, προκειμένου να μην προκαλέσουν την μήνυνη των πολιτών και αυτό θα φανεί την Κυριακή της Κάλπης. Είναι πολλοί υποψήφοι, είναι πολλοί. Σε μια γωνία μπορεί είναι να πάρα πολύ... και δύο και τρεις υποψήφιους. Αν πάρουμε το Δήμο των Ιωαννιτών εδώ την πόλη, έχουμε 1.200 υποψήφοι. Λοιπόν, σε κάθε σπίτι και έχει και υποψήφιο. Πώς θα παραπάνω, γίνει. Παραπάνω, Κώστα Παπαθεοδόρη, για να πάμε στην Άρτα να δούμε πώς είναι εκεί το κλίμα. Γιατί εκεί υπάρχει και μια σκληρή κόντρα, Τσιρογιάννη, Σιαφάκα, που τη μετράνε και οι στοιχηματζίδες. Θα πούμε και γι' αυτά. Πώς είναι τα πράγματα στην Άρτα, Κώστα? Κάπως έτσι είναι. Δεν διαφέρει η Άρτα σε τίποτα. Εδώ δεν έχουμε κομματικούς υποψήφιους, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και άρα η σύγκρουση περιορίζεται μεταξύ των δύο αντιπάλων που πρέπει. Μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν συνοδικός, η χθεσινή δηλαδή συνοδικός, η σημερινή κάτι. Κώστα, η εμφύλη όμως είναι σκληρότερη πόλεμη, έτσι. Εντάξει, πρέπει κάποιος να ψάξει να δει πιο άγρη τις εικόνες και τις αιτίες και γιατί πρόκειται. Θα πάμε. Θα πάμε. Είναι σκόδηση διαφορές. Αυτό που θέλω να πω, ναι. Στέφανε, είναι ότι είναι για γέλια η εικόνα των τελευταίων ημερών που τα συνεργεία του Δήμου είναι έξω και βάφουν, δεκάζουν, σκουπίζουν και ταυτόχρονα ανακοινώνονται φορτές και οργάνων. Όλοι οι διαγωνισμοί για έργα, δράσεις και παρεμβάσεις. Πριν από λίγο, για παράδειγμα, είδα στο κανάλι σας την επαναπροκήρυξη του άξονα Γιάννενα Κακαβιά. Εγώ πάντως δεν το πιστεύω πολύ και ο Λαζόπουλος, λόγω προφανώς της αλίας, που είναι λογικό να κατευθυνθούν τα διαθέσιμα κουτίλια, καθότι η πρωτογή της ζημίας στην περιφέρεια είναι πάνω από 5 δις. Και βέβαια οι άνθρωποι θα χρειαστούν άλλα τόσα για να εξαρτηθούν το νοικοκυριό και τις δουλειές. Να κλείσω λέγοντας ότι έφτασε και η πρώτη φρεγάτα και προτείνω να πιάσει τη Λάρισα του αγορασμού, ώστε να δουν στην Ελασσόνα λευκό πανί που λέει και ο Ταλάρα. Μάλιστα, ωραία. Κώστα, με σένα θα αρχίσω. Περιφέρεια Ηπείρου, ένα σύντομο σχόλιο θέλω από σένα. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην περιφέρεια Ηπείρου, πώς θα εξελιχθούν, θα έχουμε δεύτερο γύρο, τι λες, πώς βλέπεις, πώς διαισθάνεσαι ότι θα πάει όλο το πράγμα στην περιφέρεια Ηπείρου?
Σε μένα μιλάς, ναι, 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 Κώστα, ναι, ναι, με σένα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον δεν αναμένονται σε τελικό επίπεδο διαφοροποιήσεις. Η πρωτοκαθεδρία του κυρίου Καχλιβάνη είναι δεδομένη. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Κατά τη γνώμη μου, πιθανότατα θα υπάρξει. Θα υπάρξει, λες, δεύτερος γύρος. Δεν σε άκουσα καθαρά. Θα υπάρξει, λες, κατά τη γνώμη σου. Ναι, εκτιμώ ότι πιθανόν θα υπάρξει δεύτερος γύρος, διότι στην ψήφο των περιφερειακών θα ενσωματωθεί και η ορική του κόσμου. Όσο και αν δεν αποτυπώνεται κατά περίεργο και παράδοξο τρόπο στις δημοσκοπήσεις, εγώ βλέπω ότι θα εκφραστεί. Και θα η αποδοκιμασία στην κυβέρνηση, λες. Ναι. Είναι πολιτική και στους κυβερνητικούς. Της περιφέρειας. Και κατά συνέπεια, εγώ εκτιμώ ότι ένα κομμάτι του κόσμου σίγουρα θα επιλέξει την αυτοδιοικητική κάλπη για να στείλει το μήνυμα που κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ακούω. Βασίλη, τι λες? Εντάξει, η περιφέρεια είναι ένα κρίσιμο κομμάτι τουλάχιστον σε όλη τη χώρα, αλλά είναι και κρίσιμο κομμάτι και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις περιφερειακές εκλογές. Έχει θέσει υψηλούς στόχους, έτσι όπως τα ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες. Από την άλλη όμως βλέπουμε και κάποιες, για να το συνδυάσω λίγο με το πολιτικό κομμάτι, βλέπουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως δημοσιότητας σε όλη την χώρα και κυρίως στα μεγάλα μέσα, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη απώλεια τουλάχιστον. Υπάρχει μια μικρή φθορά, 2-3% κόμμα. Είναι πολύ μικρή. Τώρα, το αν, αν αυτή η δυσαρέσκεια, όπως είπε ο Κώστας, εμφανιστεί ή όχι στις κάλπες των περιφερειακών, αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Σίγουρα πάντως σε κάποιες περιφέρειες της χώρας αυτό θα εκφραστεί 100%. Στέφανε, θα υπάρξει αποδοκιμασία? Τι λες, και βλέπεις την περιφέρεια Ηπείρου να έχουμε δεύτερο γύρο? Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία περνάει ο ελληνικός λαός σίγουρα θα βρει τον τρόπο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του εκείνη που υφίστανται περισσότερο οι τάξεις εκείνες, αλλά και οι περιοχές εκείνες που υφίστανται περισσότερο από τη μία πλευρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με τα όσα συμβαίνουν αυτά και από την άλλη τα όσα διαδραματίστηκαν με τις πλημμύρες και καλά, με όλα Θεσσαλία, τα άλλα προβλήματα. Ευρώ θα έχουμε κάποια και με τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν περιπτώσεις περιφερειών όπου θα εκφραστεί πολύ πιο έντονα η δυσαρέσκεια. Εδώ στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο αυτό θα φανεί αν υπάρξει δυσαρέσκεια ή όχι από το πόσο δείχνουν ικανοποιημένοι οι πυρώτες. Να το ρωτήσω διαφορετικά, Στέφανε. Υπάρχει κόπωση στον Καχρημάνη σε ένα κομμάτι μετά από τόσα του χρόνια κόσμου, των πολιτών της Ηπείρου? Βλέπεις εσύ, συναντάς στην καθημερινότητα? Σίγουρα. Ή τώρα προεκλογικά μετά κόπωση? Μετά από τόσα χρόνια υπάρχει, παρατηρείται μια κόπωση, όχι τόσο πολύ μεγάλη, αλλά υπάρχει μια διαφορία του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή εκείνη η ένταση που κάποτε οι πολίτες, αυτοί που στήριζαν τον Αλέκο Καχρημάνη, όχι ότι έχουν πάψει να τον στηρίζουν, αλλά δεν υπάρχει το ενδιαφέρον εκείνο που είχαν κάποτε. Και αυτό... Είναι ανοιχτό για σένα να υπάρξει δεύτερος γύρος? Είναι ανοιχτός δεύτερος γύρος? Όχι έντονα. Όχι έντονα. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Πολύ αμυδρά βλέπω. Έλενα, πώς βλέπεις τα πράγματα των περιφερειακών? Εγώ θα το πιάσω από εκεί που το άφησε ο Βασίλης ο Λούπας, που είπε ότι ο Μητσοτάκης δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στις περιφέρειες. Είναι αλήθεια αυτό. Φαίνεται ότι έχει υπουργικά στελέχη που όλες τις προηγούμενες ημέρες κάνουν περιοδεία. Δεν φαίνεται ο Πρωθυπουργός να ανησυχεί πάντως για την περιφέρεια Ηπείρου, γιατί όπως καταλάβαμε όλοι μας, δεν υπάρχει κανένα κλιμάκι εδώ να κάνει καμία επίσκεψη. Οι δημοσκοπήσεις των κύριο Καχρημάνη, που φαντάζομαι σε όλους είναι στη γνώση σας, τον δίνουν πάρα πολύ ψηλά. Δεν φαίνεται λοιπόν να έχει κάποιο θέμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος, γιατί η κάλπη είναι κάλπη. Η κάλπη είναι κάλπη και η κάλπη είναι άδεια. Το συζητάμε. Ναι. δεν έχει κάτι μέσα η κάλπη, για να ξέρουμε, ούτε είμαστε μάντης. Αυτό που εισπράττω εγώ έξω είναι αυτό που διατύπωσε ο Στέφανος, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στη θέση αυτή ο κύριος Καχρημάνης. Ωστόσο, όταν ακόμη κι αν ο άλλος διατυπώσει σε συζητήσεις, θα σου πει, είναι πάρα πολλά χρόνια ο Αλέκος Καχρημάνης στην περιφέρεια Ηπείρου, και αμέσως μετά θα σου πει και την Κυριακή πάλι αυτός θα βγει.
Δηλαδή απαντάει μόνος του, χωρίς να χρειαστεί να διατυπώσεις κάτι ή να ρωτήσεις κάτι. Μάλιστα. Ή να κάνεις κάποια συζήτηση. Η απάντηση έρχεται ταυτόχρονα. Μάλιστα. Με την όποια παραδοχή. Και φαντάζομαι δεν το έχω συναντήσει μόνο εγώ αυτό στο ρεπορτάζ. Τώρα Ελένα, να πω και το τελευταίο. Πέστο. Ότι ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι είναι απέναντι σε έναν αντίπαλο στις περιφερειακές εκλογές. Έχει σημασία δηλαδή και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Σίγουρα. Το πώς θα πάνε και πώς θα κινηθούν. Έτσι είναι. Τι γκέλ θα κάνουν οι άλλες παρατάξεις, το έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα, Έλενα, εδώ να πω ότι υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση της παράστασης νίκης στο νομό Ιωαννίνων και της παράστασης νίκης στους άλλους νομούς της Ηπείρου. Στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσπρωτεία. Φέρτε μου τον Παπαθεοδόρου λίγο. Και στην Άρτα και στη Θεσπρωτεία και στην Πρέβεζα. Ο κόσμος βλέπει διαφορετικά την παντοδυναμία των προηγούμενων εκλογών Καχρημάνη από ότι εμείς εδώ στα Γιάννενα. Υπάρχει μια διαφορά. Βλέπουν πιο χαλαρά την υποψηφιότητα Καχρημάνη σε Άρτα, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα. Και η παράσταση νίκης εκεί είναι μικρότερη. Κώστα, πριν περάσω στον Αλέξανδρο, Κώστα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες αυτό που είπα. Αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο πολιτικό κλίμα. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά σε άλλο πλανήτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζει τα όρια του και το ΠΑΣΟΚ παίζει ρακέτες στο Αιγαίο. Άρα πιο ευνοϊκή συγκυρία για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο προσωπική λες συγκυρία. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι στιγμή, αν επιτρέπεις, είναι μοναδική και να εξαλειφθεί οποιαδήποτε φωνή. Όχι που κάνει αντιπολίτευση. Αλλά που είναι παράγοντε σε σχέση με το κυβερνητικό αφήγημα. Και οι φωνέ αυτέ είναι από το στρατόπεδο τη Νέα Δημοκρατία. Η παραφωνία μπορεί να προέλθει μόνο από αποσχιστέ τη Νεοδημοκράτε που για ποικίλου και συνήθω προσωπικού λόγου φιλοδοξία ή διαφωνία με του γνήσιου υποψήφιου. Ωραία. Και αυτό θεμητό είναι. Αλέξανδρε, τι λες για την περιφέρεια τη Ηπείρου εδώ. Θα περάσει το 43% ο Καχρημάνης και δεν θα υπάρξει δεύτερο γύρο. Και μετά θα πάμε, γιατί είπε η Έλενα για τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις επίσημες, ανακοινώσεις, ανακοινωμένες. Εγώ δεν έχω δει, έχω ακούσει αριθμούς οπωσδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα από τη στιγμή που δεν έχουμε την ταυτότητα μιας έρευνας για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε όμως επίσημα στοιχήματα, επίσημες αποδόσεις, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τους στοιχηματζίδες. Αλέξανδρε, πριν πάμε εκεί όμως, τι λες? Δεν είμαι μάντης για να ξέρω αν θα περάσει το 43% ο κύριος Καχρημάνης. Πρόγνωση, εκτίμηση. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο, το θεωρώ σχεδόν απίθανο, να μην τελειώσει αυτή η εκλογική αναμέτρηση από τον πρώτο γύρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και νικητής, παράδειγμα, ο κύριος Καχρημάνης, αν από το 57% που βρέθηκε, που είχε στις προηγούμενες εκλογές, σε αυτές τις εκλογές πέσει, για παράδειγμα, κάτω από το 50%. Αυτό δεν θα συνιστά. Συνιστά με μία νίκη, αλλά δεν θα σημαίνει ότι είναι και μία μεγάλη επιτυχία. Και ο ίδιος έτσι θα την εκλάβει, όπως λες. Δεν θα την εκλάβει ως μεγάλη επιτυχία. Μία μεγάλη επιτυχία, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι θα μπορούσε να σκέφτεται ο κύριος Καχρημάνης ή η παράταξη, είναι προφανώς να καταγράφει το 5 μπροστά, διατηρώντας δηλαδή ένα ποσοστό πάνω από το 50% και πλησιάζοντας όσο αυτό είναι, μπορεί να θεωρεί ο ίδιος ή κάποιος άλλος εφικτό, το ποσοστό της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Νομίζω ότι είναι δύσκολο, ακριβώς επειδή και το κλίμα είναι, δεν είναι το κλίμα του 2019 και επίσης δεν είναι και οι αντίπαλοι του 2019 στην περιφέρεια, παρότι υπάρχουν τα προβλήματα και ένα δομικό πρόβλημα στην περιφέρεια Ηπείρου ως προς το πολιτικό γίγνεσθε, είναι ακριβώς ότι αν πει κάποιος ότι υπάρχει μία κόπωση και μία δυσθυμία, θα το πω εγώ, απέναντι στις συνεχείς υποψηφιότητες του κυρίου Καχρημάνη για από το 2002 στην Ομαρχία και μετέπειτα στην περιφέρεια και να μην πιάσουμε και τα προηγούμενα χρόνια στο Δήμο Μετσόβου, υπάρχει αντίστοιχα και μία μεγάλη απογοήτευση, γιατί με εξαίρεση την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Αργύρη το 2010 και της Όλγας Γεροβασίλη το 2014, δεν υπήρξαν ποτέ ισχυρές υποψηφιότητες αμφισβήτησης της κυριαρχίας του κυρίου Καχρημάνη. Και από αυτό είναι απογοητευμένος ο κόσμος. Ο κόσμος εννοώ που δεν εκφράζεται από τον Αλέξανδρο Καχρημάνη και που δεν ανήκει κυρίως, κατά κύριο λόγο τέλος πάντων, στην Νέα Δημοκρατία, αν και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όταν
κάποιος παίρνει 57%, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, παίρνει από όλα τα κόμματα και αυτό είναι, νομίζω, έτσι κι αλλιώς η διαχρονική μεγάλη επιτυχία του κ. Καχρημάνη. Μην παίρνει και μόνο από τα άλλα κόμματα, από το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, Έλενα, σωστό. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, η κάλπη σε κάθε περίπτωση είναι κάλπη. Η κάλπη είναι κάλπη. Έχουμε μια νέα κάλπη εδώ, το 57 αφορά στο παρελθόν, στο 19. Τώρα έχουμε μια νέα κάλπη και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσες οι εκλογές. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα λίγο πριν, δημοσκοπήσεις επίσημα εγώ δεν ξέρω καμία, όμως έχουμε στοιχήματα. Δείχνουν και τα στοιχήματα κάποιες τάσεις. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα ρεπορτάζ που έφτιαξες εσύ, Αλέξανδρε, ακριβώς για τις αποδόσεις που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες, που δίνουν μια εικόνα του προεκλογικού τοπίου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Δείχνουν κάποιες τάσεις, με πόση επισφάλεια τώρα. Εντάξει, να ξαναπώ, η κάλπη είναι κάλπη, υπερηχογραφήματα δεν έχουμε για την εγκυμονούσα κάλπη. Θα δείξει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είδαμε τους στοιχηματζίδες, τις στοιχηματικές. Η σειρά στην περιφέρεια είναι Καχρημάνης, Ριζόπουλος, Γεωργόπουλος, Στέφος, Ζούμπας, Καλατάς και Πρέτζας στην ίδια θέση, στο ίδιο στοίχημα. Δήμος Ιωαννιτών, αφήσουμε την περιφέρεια και να περάσουμε στους Δήμους. Δήμος Ιωαννιτών, είδαμε τι λένε οι στοιχηματικές. Δίνουν φαβορί τον Παπαγεωργίου. Ένα 30, δώστε μου τους συναδέλφους μου, ένα 30 η μία στοιχηματική, 1,70 η άλλη στοιχηματική. Και το Μπέγκα, 2,40 η μία στοιχηματική, 2,10 η άλλη στοιχηματική. Οκ, okay, εντάξει. Και τα στοιχήματα έχουν επισφάλεια σε κάθε περίπτωση. Κώστα, δεν ξέρω, παίζει στοίχημα, παίζει στοιχήματα. Όχι, σίγουρα δεν παίζω στοίχημα για τις εκλογές. Πραγματικά η κάλπη δεν είναι απλώς η κυμονούσα. Νομίζω ότι είναι και μιχαλίδα. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μοιάζει με την μπάλα που έλεγε και Όσιμ. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, Κώστα. Πώς βλέπεις τώρα, για να περάσουμε στους Δήμους. Στο Δήμο Ιωαννιτών έχεις εικόνα δημοσιογραφική. Πώς βλέπεις, τα φαβορί είναι Παπαγεωργίου Μπέγκας για το δεύτερο γύρο. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι στοιχηματικές εκτιμήσεις. Τι λες? Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο έχει, πώς να το πω, ντεζαβαντάζ, χάντικαπ ο Μπέγκας. Με όποιον κι αν είναι στο δεύτερο γύρο, διότι θεωρώ ότι με όποιον τρόπο ο κ. Μπέγκας θα είναι στον δεύτερο γύρο. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί, τι είδους πολιτικές και στρατηγικές θα ακολουθήσει, αλλά όντας στο δεύτερο γύρο, το θεωρώ αυτό σχεδόν βέβαιο, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Στέφανε, τι λες, πώς βλέπεις τα στοιχήματα στο Δήμο Ιωαννιτών, πώς βλέπεις την κατάσταση στο Δήμο Ιωαννιτών, η αίσθηση που έχεις εσύ? Η αίσθηση είναι περίπου οι στοιχηματικές εταιρείες, έτσι όπως μοιράζουν τα στοιχήματα, κάπως έτσι είναι και στην κοινωνία έξω. Παίζονται τα πράγματα. Παίζονται χρήματα, όπως είπε και ο Αλέξανδρος. Δεν έχουμε, κάποια επίσημη δημοσκόπηση προκειμένου να ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον από ό,τι κουβεντιάζουμε τον κόσμο. Πάντως, αυτό που ανέφερε και ο Κώστας προηγουμένως και συμφωνώ μαζί του, στο δεύτερο γύρο οι δύο αντίπαλοι θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή. Είναι διαφορετικό τελείως. Ο Θωμάς, ο δεύτερος γύρος είναι διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή, ο Θωμάς Μπέγκας θα έχει τεράστιο πρόβλημα για το ποιον θα καλέσει να τον στηρίξει. Εντάξει, θα βρει κάποιος. Κάποιος θα στηρίξει, κάποιον. Θα βρεθούν, αλλά εκεί οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Εκεί μετά υπάρχουν συμμαχίες πάνω από το τραπέζι. Δεν είναι. Οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβλημα να ακολουθήσουν μετά τις επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία, Βλάση, η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει πολιτική. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι έχει άποψη, επειδή μιλήσαμε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και έχουν συγκεκριμένη άποψη για το τι θα κάνουν δεύτερη Κυριακή. Α, και θα πάνε όλοι, λες. Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό. Εμένα δεν μου είπαν για όλους. Εμένα μου είπαν για ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν μου είπαν για όλους. Πώς βλέπεις τα πράγματα στο Δήμο Ιωαννιτών? Εντάξει, στο Δήμο Ιωαννιτών φαντάζομαι ότι περισσότερο τουλάχιστον ψηφοφόροι σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη, έχουν αρχίσει να ψιλοκαταλήγουν τι θα στηρίξουν και πώς. Για μένα το ζητούμενο είναι σε τι ποσοστά θα κινηθούν οι παρατάξεις που δεν θα είναι στον δεύτερο γύρο. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και από εκεί και πέρα πολλά θα εξαρτηθούν σε αυτό το κομμάτι. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι
αν οι δύο πρώτες παρατάξεις, όποιες και αν είναι αυτές, ανεξάρτητα τώρα με το τι δείχνουν ή όχι ναι. οι στοιχηματικές, δεν έχουν πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Κοντά. Τότε θα μιλάμε για ένα πραγματικό ντέρμπι στον δεύτερο γύρο. Αν όμως φύγουν από κάποιο ποσοστό και πάνω, κάποιοι λένε για 28, κάποιοι λένε για 30% ο πρώτος ή ο δεύτερος, αυτό θα πρέπει να το δούμε, τότε τα πράγματα θα είναι επίσης διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται ότι αυτό που λένε οι στοιχηματικές μπορεί να πέφτουν και μέσα, για να κάνω έτσι και λίγο πιο... να ελαφρύνουν λίγο την κουβέντα. Όποιος και να... τουλάχιστον δεν βλέπω κάποιον που να μπορούμε να ποντάρουμε να βγάλουμε λεφτά. Έτσι. Δεν δίνουν πολύ. Πέρα από την πλάκα πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα εξαρτηθούν, επαναλαμβάνω, πάρα πολλά από τα ποσοστά του τρίτου, τέταρτου και του πέμπτου στις δημοτικές εκλογές. Εδώ η σειρά με τις στοιχηματικές. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές, ο Δήμος Αντώνιο Παπαγεωργίου, Μπέγκας, Καλογιάννη, Γκόντας, Κολόκας, Πατσούρας, Τσουμάνη. Αλλά η άλλη στοιχηματική δίνει, αυτό έχει ενδιαφέρον, Παπαγεωργίου, Μπέγκα πρώτους, μετά τον Κόντα. Και μετά από τον Κόντα την Καλογιάννη. Η άλλη δεν έχει τον Κολόκα. Δεν έχει τον Κολόκα καθόλου, ναι, και έχει τον Μπατσούρα. Είναι πάντως γεγονός, Βλάση, ότι ο Νίκος Κόντας φαίνεται πολύ ανεβασμένος αυτές τις εκλογές. Η μία στοιχηματική τον δίνει τρίτο εδώ. Ναι. Βλέπω έτσι. Λοιπόν, Έλενα. Θα τα αφήσω μάλλον από εκεί που το έπιασε ο Βασίλης, γιατί θα συμφωνήσω μέχρι τελείας που λέμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιοι θα πάνε στο δεύτερο γύρο, να δούμε τι ποσοστά θα έχουν αυτοί που θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Νομίζω ότι οι στοιχηματικές, από την αίσθηση την οποία αποκομίζω κάνοντας το ρεπορτάζ έξω, είναι πολύ μέσα στην περίπτωση του Δήμου Ιωαννιτών. Δηλαδή το κλίμα είναι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά, πολύ μικρή είναι η διαφορά. Αυτό λέμε. Ο δεύτερος γύρος. Ένα-δύο λες. Είναι πολύ μικρή η διαφορά τους. Πάρα πολύ μικρή. Παρά το γεγονός βέβαια ότι τα στελέχη των εκατέρωθεν των παρατάξεων μπορεί στις συνομιλίες τους να τα παρουσιάζουν τέλος πάντων ότι κάποιος είναι πάρα πολύ πιο μπροστά ή έχει ένα τρίο μπροστά το ποσοστό κτλ. Κτλ. Η κάλπη την Κυριακή θα δείξει. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη αναμέτρηση για, για την εκλογή Δημοτικής Αρχής. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ποσοστά θα πάρουν οι άλλες παρατάξεις και πώς θα γίνει μετά η όποια κουβέντα, γιατί όλοι μιλάνε με όλους, πώς και ποιος θα καταλήξει πού. Γιατί αυτή ενδεχομένως η συζήτηση να δώσει και μεγάλο... αλλάζει πάρα πολύ και θα δώσει και μια πολύ σημαντική... Αν δεν κάνω λάθος, πάντως με τον νέο εκλογικό νόμο επιτρέπονται οι συνεργασίες, αλλά όχι οι συμπράξεις, έτσι. Όχι οι συμπράξεις, ναι. Συνεργασίες πάντως. Σε κάθε περίπτωση ο πρώτος γύρος είναι ο γύρος των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Είναι πάρα πολύ και όλοι μας έχουμε στο στενό μας κύκλο έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Δύσκολα θα ξεφύγουμε από το στενό μαρκάρισμα του κοντινού μας υποψήφιου. Ο δεύτερος γύρος είναι διαφορετικό εντελώς παιχνίδι. Έτσι πάντα γίνεται, Αλέξανδρε. Ναι, ο κοντινός υποψήφιος είναι και οι υποχρεώσεις βγαίνουν την πρώτη Κυριακή. Ναι. Από εκεί και πέρα. Τη δεύτερη είναι ελεύθερη όλη. Ας πούμε ότι αποφασίζουμε περισσότερο με βάση τις προσωπικές μας επιλογές. Και για το πρόσωπο του Δημάρχου. Και όχι τις υποχρεώσεις και προφανώς και για το πρόσωπο του Δημάρχου. Απλά να πω ότι επειδή όντως έχει αλλάξει το εκλογικό σύστημα και η ανάδειξη τώρα της νέας διοίκησης του Δήμου, το 2019 έγιναν και εκεί οι συζητήσεις μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου και πέραν του αποτελέσματος, δηλαδή πέραν της πράξης που αποδείχθηκε, δηλαδή τι έγινε στην πράξη, υπήρξαν και κατευθυντήριες γραμμές από παρατάξεις που δεν πέρασαν, έτσι, οι οποίες όμως δεν ακολουθήθηκαν από τα ίδια τα στελέχη καταρχάς των παρατάξεων και συνακόλουθα και από εκείνους που τους ψήφισε στον πρώτο γύρο των εκλογών. Με αυτό θέλω να πω ότι ακόμη κι αν εμείς λέμε ότι μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση, μια διερεύνηση προθέσεων συνεργασίας και σε ποιο επίπεδο, είναι απροσδιορίστος, αλλά με εκτιμήσεις προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, ο αριθμός του εκλογικού σώματος των εκλογέων που θα ακολουθήσει αυτό που θα αποφασίσει ή θα υποδείξει, ας πούμε, έτσι, όποια παράταξη. Ναι, δεν είναι και, μα νομίζω ότι είναι και λίγο υποτιμητικό αυτό, γιατί ο καθένας
έχει τη δική του, τη δική του άποψη για το τι είναι, και εντελώς η δεύτερη Κυριακή είναι εντελώς διαφορετική ψηφοφορία. Ναι, είναι προσωπικό. Ψηφίζει δήμαρχο. Είναι εντελώς διαφορετικό όπως πράγμα. Ήταν από και την, το 19, εκεί μεταξύ Σίγουρα, και ναι, και σίγουρα οι συζητήσεις θα δημιουργήσουν και κλίμα. Εγώ αυτό είπα προηγουμένως, για να γίνει λίγο ίσως πιο σαφές. Θα δημιουργηθεί ένα κλίμα από τις όποιες συζητήσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι το κλίμα θα φέρει και αποτέλεσμα. Όχι, χαοτικό θα είναι το παιχνίδι, αλλά στις δεύτερες εκλογές είναι αλλιώς το παιχνίδι. Είναι για δήμαρχο. Πάμε στην Άρτα τώρα. Πάμε στις άλλες μεγάλες πόλεις της Ηπείρου. Άρτα, τώρα Κώστα, εσύ σχεδόν θα μονοπολίσεις, φαντάζομαι, τη συζήτηση. Εδώ έχουμε, να πω εγώ τους υποψήφιους, Χρήστο Τσιρογιάννη, Αρτινών Συνεργασία, Χριστόφορος Σιαφάκας, Άρτα Υπεύθυνα Μαζί, Στράτος Καλόνης, Λαϊκή Συσπήρωση, και Βάσο Αμπελογιάννη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή. Έχουμε δύο από τη δεξιά, από την κεντροδεξιά πολιτική καταγωγή. Ο Στράτος Καλόνης είναι από το ΚΚΕ και η Βάσο Αμπελογιάννη από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Για πες μας, τι γίνεται εκεί τώρα. Οι στοιχηματζίδες εδώ, να πούμε, δίνουν τον Τσιρογιάννη 1,70 και τον Σιαφάκα 1,80. Απόλυτο ντέρπι είναι εδώ μεταξύ Σιαφάκα και Τσιρογιάννη, Τσιρογιάννη και Σιαφάκα. Για πες. Να επαναλάβω αυτό το γνωστό που λέει ότι 60% θα κερδίσω και 70% θα χάσω. Κάπως έτσι είναι το στοίχημα. Λοιπόν, οι στοιχηματατζίδες προφανώς παίρνουν όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή. Κρυφές και φανερές, ναι. Ναι. Και κάπως έτσι λοιπόν βγάζουν και τις αποδόσεις. Δεν έχουν, ξέρετε, επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Έχει το απόλυτο ντέρμπι η Άρτα, Κώστα. Απόλυτο ντέρμπι η Άρτα. Νομίζω, όχι, εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες ο νυν δήμαρχος να κερδίσει, και εδώ θα έχουμε το ξαφνικό θάνατο. Δεν βλέπω δηλαδή δεύτερο γύρο. Το ΚΚΕ και η ριζοσπαστική αλλαγή δεν θα ξεπεράσουν το 20% σε καμία περίπτωση. Κατά συνέπεια, μένει 80% να μοιραστούν τα δύο κόμματα. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχουν τόση ακρίβεια μεταξύ του και τόση ίσα απόσταση ώστε να φτάσουν στο δεύτερο. Πρώτο γύρο βλέπεις εδώ, πρώτο γύρο, πρώτο γύρο στην Άρτα. Πρώτο γύρο, πάμε για κάτω, ξαφνικός θάνατος. Να σε ρωτήσω, Κώστα, να σε ρωτήσω, το ότι η Τζέννη Ταπρατζή, που ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το 19, είναι μαζί με τον Τσιρογιάννη, τώρα του κάνει καλό του Τσιρογιάννη, μήπως όχι. Δεν έχω καθόλου εικόνα. Ούτε εγώ μπορώ να το εκτιμήσω αυτό. Ο καθένας κουβαλάει το σαρκείο του, νομίζω, και τίποτα παραπάνω. Διότι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, έτσι εγώ θέλω να ελπίζω, δεν είναι βαλίτσες για να τους μεταφέρουν από τον ένα σταθμό στον άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρόσφερε κάτι. Και πάντως η ΣΥΡΙΖΟ Πασόκη είναι με την πλευρά του Σιαφάκα και ένα κομμάτι αυτού με την ριζοσπαστική αλλαγή. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι με το Σιαφάκα, μου λες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και με την Αμπελογιάννη ένα μικρότερο κομμάτι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και να υπενθυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν συνοδοιπόροι. Και καλοί φίλοι και συνεργάτες και οτιδήποτε άλλο. Οι χειρότεροι εχθροί γίνονται αυτοί οι πολύ καλοί φίλοι για ένα μεγάλο διάστημα. Μπορούν να γίνουν οι χειρότεροι εχθροί, Κώστα. Προφανώς δεν ήταν ιδεολογικά τα ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, οραματικά στοιχεία. Είναι ποιος θα γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν θα διατηρήσει ο Χαλίφης στη θέση του στο Χαλιφάτο. Η Άρτα έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα από όλους τους νομούς και από όλες τις πρωτεύουσες. Διότι ο αγροτικός τομέας αφανίστηκε, η κτηνοτροφία χάθηκε, η υδροκαλλιέργεια έχει τα προβλήματά της και κανένας δεν βλέπει, και πάντως δεν ακούγεται, τι μένει για να πατήσει η ανάπτυξη. Είχα προχθές έκανα ένα ρεπορτάζ αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία στην Άρτα δεν υπάρχουν καθόλου. Για να μην γίνει το σπάσι το φράγμα, ακούτε το αυτό, το οποίο φράγμα χαρακτηρίζεται από την ίδια τη μελέτη ως ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απίθανο να σπάσει. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή το νερό θα φτάσει τα 8 μέτρα. Αυτό, επαναλαμβάνω, το λέει η μελέτη του 21. Και επίσης, η γέφυρα που περνάμε, η νέα γέφυρα της Αθηνικού δηλαδή, τρέμει στη Θέμελα, το νοσοκομείο καταραίει, στα χειρουργεία χειρουργούν οι χειρουργοί, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και μου λες, Κώστα, ότι με όλα αυτά τα προβλήματα ξαναβγαίνει ο Τσιρογιάννης, μου λες, παρόλη αυτή την εικόνα. Μα είναι ένας εμφύλιος, Βλάση, δεν βλέπω. Είναι ένας εμφύλιος, κανένας δεν μπορεί να πει. Να προσδώσει. Έτσι. Είναι μια μάχη
που αφορά κυρίως δύο ανθρώπους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και που θα δουν τη μάχη. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόγνωση. Και δεν ξέρω με ποιο κριτήριο κάποιος θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Ειλικρινά μιλώ. Για αυτούς οι οποίοι δεν είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μπορεί να είναι κριτήριο οι συγγενείς και οι φίλοι. Αν είναι δυνατόν. Για ψήφους μιλάμε. Κι όμως, για... Μάλιστα. Σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Βασίλη, τι λες, έχεις εικόνα της Άρτας. Εδώ έχουμε ένα τέρπι πραγματικά. Σιαφάκας, Σιρογιάννης, Σιρογιάννης, Σιαφάκας. Εντάξει, εικόνα δεν έχω τόσο σαφή σε καμία περίπτωση όπως έχει ο Κώστας. Δεν το συζητάμε αυτό. Θεωρώ ότι όντως είναι ένα μεγάλο τέρπι. Σε αυτό που θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Κώστα είναι το ότι δεν βλέπω τις άλλες παρατάξεις να παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε. Το πιο πιθανό, έτσι όπως φαντάζει αυτό το σενάριο εκεί στην Άρτα, θα είναι από την πρώτη Κυριακή να έχουμε δήμαρχο. Αυτό φαίνεται το πιο πιθανό, έτσι, Αλέξανδρο, όπως θα δούμε και σε δήμους εδώ της περιφέρειας του νομού Ιωαννίνων, ότι έχουμε πρώτο γύρο και τέλος. Και στην Άρτα έτσι φαίνεται, Αλέξανδρο. Η λογική λέει ότι από τους 18 δήμους στην Ήπειρο είναι ζήτημα αν θα πάμε στον δεύτερο γύρο σε 3 μέχρι 5 το πολύ. Μόνο δηλαδή Ιωαννιτών, μόνο Ιωαννιτών είναι σίγουρος. Θα τελειώσουμε από τον πρώτο γύρο, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των Δήμων. Ωραία, λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πρέβεζα. Δώστε μου ξανά. Θα πω εγώ κάτι, αν μου επιτρέπεις. Βέβαια, ναι, πες το. Λοιπόν, τα Πρατζή με τον κύριο Τσιρογιάννη είχαν σχέση διαπυρός και συντήρου. Δηλαδή, απόλυτης κόντρας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα προηγούμενα ήταν οι ανακοινώσεις, διαδεχόταν η μία την άλλη. Οπότε προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι πήγε η κυρία Ταπρατζή με τον κύριο Τσιρογιάννη και συμπορεύονται μαζί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εννοείται ότι ο έτερος ήταν συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια και που προσπαθούν όλοι να καταλάβουν. Η Άρτα, βέβαια, έχει πιο ξεκάθαρη άποψη από ό,τι έχουμε εμείς τώρα στα Γιάννενα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι ο Κώστας το διατύπωσε πολύ καλά. Αν θα κρατήσει το χαλιφάτο ένας και αν θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη ο άλλος. Αυτή είναι η. Καλά έκανε και το έπεσε αυτό. Η Ταπρατζή δεν είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ταπρατζή δεν είχε τη στήριξη ξαφνικά, ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση. Η κατάσταση που, είναι, που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει σε όλη σχεδόν τη πόλη. Μα δεν κατέβασε πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία πόλη τη Ήπειρου δεν κατέβασε. Δεν στήριζε παράταξη. Και δεν είναι μόνο στην Ήπειρο, αυτό ήθελα να πω. Είναι γενικότερα στην Ελλάδα υπήρχε θέμα. Ωραία. Σε όλους τους Δήμους. Μια και το έβαλες αυτό, να ακούσουμε γιατί η Ταπρατζή οδηγήθηκε στον Τσιρογιάννη. Ένα σύντομο από τον Κώστα τον Παπαθεοδόρου. Δεν στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ η Ταπρατζή. Πήγε στον Τσιρογιάννη. Βέβαια, σε ρώτησα και πριν γιατί στην πολιτική ένα και ένα δεν κάνει δύο. Μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει και μισό. Είναι μυστήριο πράγμα η πολιτική και το ξέρουν και οι πολίτες πολύ καλά. Γιατί η Ταπρατζή πήγε με τον Τσιρογιάννη, Κώστα. Υπήρχαν έρηδες, δεν πήρε το χρήσμα για την δεύτερη ποιότητα και από εκεί και πέρα η επιλογή της την χαρακτηρίζει. Χαρακτηρίζει το κάθε άτομο. Και αν θέλεις, σε τελική ανάλυση από την στάση της, μάλλον δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε τις επιφυλάξεις ως προς την υποψηφιότητά της. Όταν αλλάζει. Έχει και τα Πρατζή τα δίκια της όμως, έτσι. Έχει και τα Πρατζή τα δικά της. Η δίκια ότι βρέθηκε από αυτόν με τον οποίο συγκρούονταν μέχρι προχθές κάποια στιγμή στο ίδιο χαράκωμα να υπηρετεί τις ίδιες πολιτικές. Είναι καλός ή κακός. Αυτό λέγεται πολιτική. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε στην Πρέβεζα. Για πάμε στην Πρέβεζα. Πάμε στην Πρέβεζα. Ζούμε, μην ξεχνάς, Κώστα, ότι ζούμε και στο πεδίο της μεταπολιτικής τώρα. Πάμε στην Πρέβεζα. Με σένα θα ξεκινήσω. Πρέβεζα. Νίκος Γεωργάκος, δήμος της καρδιάς μας. Γιώργος Νίτσας, Ανάπτυξη Τώρα. Και Κώστας Κύρλας, Λαϊκή Συσπήρωση. Και εδώ φαίνεται πρώτος γύρος, Κώστα. Εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο, η παράταξη που στηρίζεται από το ΚΚΕ με τον Κύρλα να κάνει την έκπληξη. Να βρεθεί δηλαδή, και το αναμένουν στο ΚΚΕ, ότι μπορεί να κόψει την αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο σε κάποιους από τους φερόμενους δύο επικρατέστερους και να βρεθεί στο δεύτερο γύρο. Δεν αποκλείεται. Ποιο στηρίζει τώρα ο Γεωργάκος, είναι κεντροδεξιά πολιτική καταγωγή. Ο Νίτσας επίσης. Που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Νίτσας προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μαζί του ελήψη δικού τους υποψηφίου. Έχουν συνταυτιστεί αρκετοί που προέρχονται από το χώρο του. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή και εδώ ανοιχτό το παιχνίδι. Δεν αποκλείεται. Καλά, μιλώ σαν την πυθία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς αλλιώς να εκφραστείς. Δεν έχουμε και εργαλεία για να πούμε και να δούμε. Λοιπόν, φαίνεται έτσι. Ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα από τον πρώτο γύρο, δήμαρχος από τον πρώτο γύρο, χωρίς όμως να θεωρηθεί ακραία έκπληξη.
να πάμε και σε δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Τον κύριο Κύρλα σε μία από τις πρώτες θέσεις. Άρα και εδώ. Α, μάλιστα. Ωραίο. Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ. Στέφανε, δεν ξέρω αν έχει εικόνα της Πρέβεζας για να περάσουμε στην Οικουμενίτσα. Είναι γεγονός ότι η Πρέβεζα, ενώ φαίνεται ουσιαστικά ότι θα είναι μια μονομαχία μεταξύ του νυν δημάρχου και του Γιώργου Νίτσα, επειδή έχει πολύ υψηλά ποσοστά η αριστερά και η κυρία του ΚΚΕ, θα διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στο πώς ο Κώστας Κύρλας, στο πόσο ακριβώς ο Κώστας Κύρλας, το τι ποσοστό θα πάρει την πρώτη Κυριακή. Ναι, Κώστα. Αν μου επιτρέπετε, είναι ιδιαίτερα αγαπητός ο κ. Κύρλας στην Πρέβεζα. Είναι και για την προσφορά και τα λοιπά και προσδίδει υπεραξία στην υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Ωραία, Στέφανε. Να. Πιστεύω ότι αν καταφέρει να πάρει ένα ποσοστό που θα στερήσει την αυτοδυναμία σε έναν από τους δύο, από εκεί και πέρα τη δεύτερη Κυριακή θα παιχτούν πολλά και αυτό θα έχει άμεση σχέση με τη συνεργασία που θα έχουν με τον, αν δεχτεί βεβαίως η Λαϊκή Σπύρους κάποια συνεργασία με το ποιος θα είναι. Καλά, στο δεύτερο γύρο. Από το δεύτερο γύρο. Είναι διαφορετικό, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές. Αλέξανδρε. Ναι, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον πρώτο Πελετίδη στην Ήπειρο, ναι, δηλαδή ναι. Αν θα είναι ο κύριος Κύρλας ή μπορεί κάποια στιγμή, δεν φαίνεται από τους σημερινούς υποψηφίους αυτών των εκλογών, να υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση, αλλά ειλικρινά δεν έχω καλή άποψη, εννοώ δεν έχω γνώση του, καλή εικόνα, ναι, ναι. Έτσι, της κατάστασης στην Πρέβεζα, πέραν από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και τα ποσοστά που είχαν οι παρατάξεις, αλλά δεν υπήρχαν οι δύο από τις τρεις παρατάξεις στις προηγούμενες εκλογές του 19, όπου μόνο ο κύριος Γεωργάκος είχε κατεβάσει παράταξη ως επικεφαλής, θέλω να πω. Επομένως, δεν είναι και τόσο καλή, καθαρή, μάλλον, η εικόνα. Μπορεί να είναι ο Πελετίδης της Ηπείρου ο Κύρλας, Κώστα? Το εύχομαι. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, αλλά πραγματικά το εύχομαι. Ωστόσο, αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Το ΚΚΕ και η οργάνωσή του παίζει ακριβώς εδώ το χαρτί. Το χαρτί της εκλογής παίζεται στον πρώτο γύρο. Θεωρούν ότι αν περάσει στο δεύτερο γύρο, τότε όλα είναι ανοιχτά και βεβαίως... Θα του στηρίξει ο τρίτος. Μάλιστα, συμβαίνουν αυτά σχεδόν πάντα. Ηγουμενίτσα. 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 Λοιπόν, Γιάννης Λόλος είναι ο σημερινός δήμαρχος, ξανά υποψήφιος, δύναμη προοπτικής. Παναγιώτης Νταΐς, Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης. Αντώνης Μπέζας, ο πρώην υπουργός, εδώ μπαίνει στο παιχνίδι των αυτοδιοικητικών μαζί για την Ηγουμενίτσα. Και έχουμε και τον Δόρη Δήμα από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Λοιπόν, στον Κώστα, Στέφανε, Ηγουμενίτσα, τέσσερις υποψήφοι. Λόλος, Μπέζας, Νταΐς, Δήμας. Εκεί παίζεται το ίδιο παιχνίδι αλλά με την Πρέβεζα, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό εδώ, γιατί έχουμε δύο μεγάλους παράγοντες, τον νυν δήμαρχο και τον πρώην υπουργό, τον Αντώνη Μπέζα, οι οποίοι μοιράζονται την πίτα από το ίδιο ταψί, και έρχεται ο Παναγιώτης Νταΐς, ο οποίος ακριβώς έχει ένα χώρο ολόκληρο δικό του, που αν αυτοί συνεργαστούν σωστά μπορεί να πάει αυτός με κάποιον από τους δύο στο δεύτερο γύρο, οπότε... Ο τρίτος θα ψηφίσει τον Ταΐ. Ο τρίτος ακριβώς θα ψηφίσει τον Ταΐ. Δηλαδή ενδέχεται να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι εάν παιχτεί στο δεύτερο γύρο. Εάν κάποιος από τους δύο και κυρίως ας πούμε ο νυν δήμαρχος, ο οποίος έχει εδρεωμένο και το μηχανισμό στήριξής του, κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Ωραία, αλλά... Κώστα. Κώστα, τι λες, Ηγουμενίτσα, Δήμος Ηγουμενίτσας. Νομίζω ότι θα πάρει στο δεύτερο γύρο ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Λόλος, μαζί με τον κύριο Νταΐ. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπέζα, νομίζω ότι έχει απέναντι του Νέα Δημοκρατία και κατά συνέπεια και τον κομματικό μηχανισμό. Οπότε θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση, στην τρίτη θέση, έτσι τουλάχιστον το τιμώ εγώ. Η κάλπη είναι κάλπη, να ξαναπώ εγώ. Κώστα, να θυμίσουμε, η κάλπη είναι να κλέψουμε και τον όσιμ, είναι τέρα, όπως υπονόησες πριν. Λοιπόν, ωστόσο, αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο ο κύριος Λόλος μαζί με τον Ταΐ, και εδώ το παιχνίδι είναι πάλι ανοιχτό. Ναι, ναι, έτσι είναι πράγματι. Βασίλη, Ηγουμενίτσα. Ναι, και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλο ντέρμπι, και εκεί πέρα θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Ουσιαστικά δεύτερος γύρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί κάτι άλλο να συμβεί, τουλάχιστον στην Ηγουμενίτσα. Το θέμα είναι τι εικόνα έχουν πλέον οι άνθρωποι που ζουν εκεί.
σίγουρα έχουν καλύτερη εκτίμηση και καλύτερη εικόνα από εμάς, τουλάχιστον από την παρούσα δημοτική αρχή. Δεν φαίνεται εύκολα, Βασίλη, γιατί ο ψηφοφόρος είναι και λίγο ψεύτης. Λέει σε σένα ότι θα σε ψηφίσει, λέει σε μένα ότι θα με ψηφίσει. Δεν το συζητάμε. Λέει στην Έλενα, λέει στην Κάλπη ψηφίζει. Λέει αλίμονο και μένει το αλίμονο. Και του μένει το αλίμονο. Στέφανε, ωραίο. Θεωρώ ότι και εκεί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και εκεί πέρα πάλι θα υποστηρίξω αυτό που είπα και στην και τουλάχιστον στην εκτίμησή μου για τον Δήμο Ιωαννιτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία με τι ποσοστό θα πάει, μάλλον τι ποσοστό θα έχει ο τρίτος που θα είναι στις εκλογές. Ωραία, Έλενα. Νομίζω είναι κοινή διαπίστωση αυτή, ότι όταν έχουμε περισσότερους υποψήφιους, το τι θα κάνει ο δεύτερος, ο τρίτος, τρίτος, τέταρτος, θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Είναι πολύ ενδιαφέρον η ιστορία στην Ιγουμενίτσα. Είναι γνωστά άτομα, είναι γνωστά εννοώ ο κύριος Μπέζας διετέλεσε υπουργός, ο κύριος Λόρος είναι σημερινός δήμαρχος, ο έτερος που μπαίνει ανάμεσα, ο κύριος Δαΐς, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που συσπηρώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Έχω ακούσει τα ψηφοδέλτια τους ότι κάνουν μια προσπάθεια να φτιάξουν ψηφοδέλτια τα οποία να είναι δυνατά, γιατί είναι και οι τρεις άνθρωποι που έχουν ένα δικό τους κοινό. Τώρα ο κύριος Λόλος έχει και τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπε ο κύριος ο Κώστας. Οπότε σίγουρα θα διαμορφωθεί μια κατάσταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχουμε δυνατά ντέρμπι, θα εξαρτηθεί από το τι θα μπορέσει να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Μπέζας, ο οποίος φαίνεται πολύ πικραμένος, καθώς δεν ξανά του ζητήθηκε να είναι υποψήφιος βουλευτής και αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Είναι ένας άλλος κύκλος συζήτησης που αφορά στις εθνικές εκλογές. Έτσι. Πέφτει και εκείνο μέσα στο παιχνίδι. Δεν του ζητήθηκε να είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά όχι μόνο αυτό. Είχε απομακρυνθεί και από κυβερνητική θέση. Έτσι. Ήταν σε θέση ευθύνης, ήταν στο ΕΤΑΔ, στο ΕΤΑΔ ΤΑΙΠΕΔ. Είχε και ανακοινώσει πολλές. Από εκεί, επομένως, θα ήταν και λίγο αδόκιμο να απομακρυνθεί από μία θέση και να, μετά από ένα χρόνο να επιλεγεί ως υποψήφιος βουλευτής από το ίδιο κόμμα που ουσιαστικά τον απομάκρυνε από αυτή τη θέση, με τον ίδιο να εκφράζει και την πικρία και τη δυσαρέσκεια για ό,τι έγινε. Με ανακοινώσεις. Μάλιστα. Πάντως έχουμε και εκεί τρεις δυνατές υποψηφιότητες και γιατί όχι και ο Δόρης Δήμας, Λαϊκή Συσπήρωση, μια αξιόλογη σε κάθε περίπτωση υποψηφιότητα. Επίσης θα δούμε τι θα πει η Κάλπη. Κώστα, δώστε μου τον Κώστα Παπαθεοδόρου από την Άρτα να τον αποδεσμεύσω, γιατί το επόμενο διάστημα για λίγο θα μείνουμε στον αέρα για να μιλήσουμε εδώ για τα του νομού Ιωαννίνων, για τους περιφερειακούς δήμους για λίγο ακόμη εμείς. Κώστα, έτσι συμπερασματικά τι θα έλεγες πριν σε αποδεσμεύσω και σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στο κεντρικό δελτίο. Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται αν θα πάνε στις κάλπες και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν τους αντιστοιχεί κάποιος ώστε να ψηφίσουν, δεν έχουν παρά την επόμενη φορά να συμμετάσχουν. Να βάλουν υποψηφιότητα. Όχι να αφήνουν τους Μπέους, τους Αγουραστούς, τους Μητσοτάκηδες, τους Παλιάδες, τους Νοσταλγούς των Φασιστών και τις Φρεντερίκης να άλλουν. Και η ψήφος είναι πάντα πολιτική. Και εμείς έχουμε την υποχρέωση να ψηφίσουμε αυτούς που μπορεί να βοηθήσουν να πάμε κατά την καλύτερα. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Παπαθεοδόρου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μένουμε οι υπόλοιποι εδώ στο στούντιο και πάμε, κυρίες και κύριοι, στους περιφερειακούς δήμους εδώ στο νομό Ιωαννίνων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Εδώ έχουμε καλές πιθανότητες να κλείσουν οι εκλογές στον πρώτο γύρο. Πολλές πιθανότητες να κλείσουν οι εκλογές στον πρώτο γύρο σε πολλούς δήμους. Σε όλους. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου και ερχόμαστε σε όλους. Λε, Στέφανε, για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχεις το λόγο πρώτος. Πάμε. Δήμο Ζήτσας, εδώ έχουμε τον Μιχάλη Πλιάκο, τον Σπύρο Πάικα, την Γιάννα Γεωργούλη και την Σπυριδούλα Δαρδάνη από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ξέχω. Ο αστάθμητος παράγοντας είναι εδώ η Λαϊκή Συσπήρωση με την έννοια την εξής, ότι παραδοσιακά από τον Δήμο Πασαρών, στον παλιό, και Δήμο Ζήτσας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, άρα η Λαϊκή Συσπήρωση όπως εκφράζεται στην αυτοδιοίκηση, συγκέντρωνε και συγκεντρώνει πάντα μεγάλα ποσοστά. Να μην
ξεχάσουμε ότι ο Δήμαρχος Παπαϊωάννου από το Κομμουνιστικό Κόμμα προερχόταν, έτσι, στο Δήμο Πασαρόνος. Επομένως, ο ένας αστάθμητος παράγοντας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ότι η παράταξη του κυρίου Πλιάκου μέτρησε μία απώλεια. Δηλαδή, η κυρία Γεωργούλη, που είναι υποψήφια δήμαρχος, μέχρι πρώτην ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Ζήτσας, μαζί και με κάποια άλλα στελέχη επίσης της παράταξης, επίσης και εκείνη με θέσεις θεσμικές αντιδήμαρχοι. Κατάφεραν, συγκρότησαν μία παράταξη, παρότι πίστευαν πολύ ότι δεν, ότι, και είναι όντως δύσκολο να συγκροτηθούν παράταξεις με τους αριθμούς που απαιτούνται. Επομένως, θα έλεγε κάποιος ότι είναι και απροσδιόριστο το αν θα μπορούσε να, και σε τι βαθμό θα μπορούσε να κόψει ψήφους από τον κύριο Πλιάκο, ώστε να, να περιορίσει τη δυνατότητα να είναι στο δεύτερο γύρο. Κάπου εκεί όμως έρχεται και ο παράγοντας της παράταξης με τον κύριο Πάικα, που δεν μπορεί, όπως φαίνεται και είναι δεδομένο, δεν μπορεί να φτάσει τα standards, τα ποσοστά που είχε η παράταξη του κυρίου Γαρδίκου στις προηγούμενες εκλογές. Επομένως, αν υποθέσει κάποιος ότι ένα ποσοστό από εκείνη την παράταξη, από το ποσοστό που συγκέντρωσε η παράταξη Γαρδίκου στις εκλογές του 2019, θα μετακινηθεί και προς τον κύριο Πλιάκο, εκεί νομίζω ότι βρίσκεται και, ας πούμε, αν επιβεβαιωθεί, το μυστικό της επιτυχίας της πιθανής εκλογής, επανεκλογής του κυρίου Πλιάκου από τον πρώτο γύρο. Αν αυτή η αναμέτρηση οδηγηθεί στον δεύτερο γύρο, τότε θα είναι απροσδιόριστα αρκετά τα πράγματα. Αλλά όπως είπε και στο ρεπορτάζ, με τα δεδομένα που έχουμε εμείς συλλέξει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πιθανό. Για πάμε στο Ζαγόρι τώρα. Πάμε στο Ζαγόρι. Βασίλη, Γιώργος Σουκουβέλος, Λευτέρη Ζαρκάδας. Εδώ έχουμε μια νέα είσοδο του Λευτέρη Ζαρκάδα. Οι ψηφοφόροι δεν είναι πάνω από 5.000 εκεί, αυτοί που ψηφίζουν είναι κάτω από 5.000. Το παιχνίδι είναι μικρό, σφιχτό, Σουκουβέλος εναντίον Ζαρκάδα. Ζαρκάδας εναντίον Σουκουβέλος. Τι λένε τα προγνωστικά? Θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή, καταρχάς, έτσι, δήμαρχο. Κοίτα να δεις, το Ζαγόρι έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Εκεί λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνουμε ότι συνήθως δήμαρχος είναι αυτός που παίρνει το κεντρικό Ζαγόρι που λέγαμε, δηλαδή αυτά τα χωριά που είναι εδώ μπροστά, δηλαδή από τους Ασπραγγέλους και προς τα πέρα, και προς πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί είναι οι περισσότεροι κάτοικοι. Άρα κατά συνέπεια θεωρώ ότι θα κυνηγήσουν και οι δύο υποψήφοι τουλάχιστον την δεξαμενή των ψήφων από αυτά τα χωριά, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο πάρουν από τα άλλα χωριά, τα οποία είναι κυρίως το Ανατολικό Ζαγόρι και η παλιά Τύμφη που λέγαμε, όπου και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες, ας πούμε, δεξαμενές ψήφων. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δυνατό ντέρμπι, πολύ δυνατό ντέρμπι στο Ζαγόρι, που μπορεί να κριθεί και την τελευταία στιγμή ίσως και από κάποιες λεπτομέρειες. Λίγες ψήφους, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχει πάρει μαζί του πλέον ο Γιώργος Κουβέλος, που τουλάχιστον πριν συγκροτηθούν τα ψηφοδέλτια μαθαίναμε ότι θα είναι με τον κύριο Ζαρκάδα, τελικά τους είδαμε από την άλλη πλευρά και το αντίστροφο φυσικά από την πλευρά του κυρίου Ζαρκάδα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες που απομένουν. Ωραία, ακούω με ενδιαφέρον την άποψή σου, γιατί είσαι από εκεί, έτσι, λόγω εντοπιότητας. Όχι λόγω εντοπιότητας, αλλά ακούμε την ίδια προσοχή την άποψή σου, Έλενα, για το Πογόνι, Δήμος Πογονίου. Εδώ έχουμε τον Κωνσταντίνο Καψάλη, τον Χρήστο Γκόγκο και από τη Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε τον Δημήτρη Ρωσιλόβαλη. Νομίζω θα τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Και νομίζω ότι πλέον ο κύριος Καψάλης δεν ξέρω πόσες τετραετίες συμπληρώνει. Έχω χάσει πραγματικά το μέτρημα. Και αυτός νομίζει, και αυτός, άμα το ρωτήσεις. Νομίζω ότι πρέπει, για ένα είμαι σίγουρη, ότι πρέπει να είναι ο πιο παλιός αυτοδιοικητικός αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο, στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το περνάει κάποιος άλλος. Ενεργία, έτσι. Ενεργία, δεν νομίζω ότι το περνάει άλλος σε εκλογές. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Γκόγκος είναι ο άλλος, ο έτερος διεκδικητής. Ο οποίος έφυγε από την παράταξη του κύριου Καψάλη. Ναι, εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο να χτυπηθεί ο κύριος Καψάλης. Νομίζω ότι πάρα πολύ. Νομίζω είναι σχεδόν σίγουρο θα τελειώσει η εκλογική αναμέτρηση. Θα κλείσουν. Από τα πρώτα που θα κλείσουν θα είναι την Κυριακή. Μάλιστα. Στέφανε, πάμε στο Δήμο Δοδόνης. Εδώ έχουμε μια μάχη
Καραμπίνα, Γιάννης Καραμπίνας εναντίον Χρήστου Τακαλέτση. Χρήστου Τακαλέτση εναντίον Γιάννη Καραμπίνα. Για πες. Ντέρμπι και μάλιστα μεγάλο, διότι οι άλλοι δύο συνδυασμοί που είχαν ετοιμαστεί δεν κατέβηκαν. Ο κύριος Λόλος με τον κύριο Μπουγκά δεν κατέβηκαν. Είχαν ετοιμαστεί οι συνδυασμοί, αλλά δεν κατέβηκαν. Αν είχαν τώρα, ετοιμαστεί, δεν θα κατέβαιναν. Δεν είχαν ετοιμαστεί. Ποιον θα στηρίξουν αυτοί οι δύο συνδυασμοί, περίπου ξέρουμε, αλλά καλύτερα να μην το πούμε για να μην διαμορφώσουμε και κλίμα. Αλλά πάντως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί ένας Δήμος που έχει πολύ μεγάλη έκταση ξεκινάει από τη μία πλευρά του λεκανοπεδίου των Ιωνίων και φτάνει μέχρι στην άκρη, στα σύνορα, δηλαδή Θεσποτίας και Πρέβεζας, και ο Δήμος αυτός έχει πολλά προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι οι δύο μονομάχοι θα δείξουν τα όπλα τους. Ο καθένας προσπάθησε να πάρει... Να μην δείξουν όπλα καλύτερα, εντάξει, ας μείνουν στις πολιτικές. Τα όπλα εννοούμε... Γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλη ένταση εκεί. Τα πολιτικά τους όπλα. Οκ, εντάξει. Όχι όπλα. Πάντως και εδώ έχουμε μια μάχη έτσι αμφισβητούμενη. Τα Καλέτσης, Καραμπίνας, Καραμπίνας, Καλέτσης. Είναι πολύ μεγάλη η... Πρώτος γύρος και εδώ, έτσι. Τώρα, Βόρεια Τζουμέρκα θα πω εγώ, γιατί είμαι από εκεί, κατάγομαι από εκεί. Ασχολούμαι με αυτούς, οι γονείς μου ψηφίζουν εκεί, φίλοι μου ψηφίζουν, έχω ξαδέρφια που είναι υποψήφοι. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχω εικόνα. Βαΐτσης, Νίκος Βαΐτσης, Λάμπρος τραγουδάρας, δεν έχω εικόνα. Είμαστε κοντά. Και έχουμε και τη Λαϊκή Συσπήρωση με τον Λεωνίδα Λιοντάρη εκεί. Βαΐτσης, τραγουδάρας, μάλλον πρώτος γύρος, κατά πάσα πιθανότητα πρώτος γύρος. Τώρα, τραγουδάρας, Βαΐτσης, Βαΐτσης, τραγουδάρας, δεν έχω εικόνα, δεν μπαίνω σε καμία πρόγνωση. Πάμε στην Κόνιτσα. Κόνιτσα, έχουμε τον Εξάρχου εναντίον εκεί του Παπασπύρου. Ο Παπασπύρου κατόρθωσε να κάνει κάτι παράξενο, έτσι, πρωτόγνωρο. Έχει μαζί του και τον υποψήφιο του 19 που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δηλαδή εδώ μια σύνθεση, έχει γίνει μια σύνθεση κεντροδεξιάς ΣΥΡΙΖΑ. Ο Εξάρχου είναι ο σημερινός δήμαρχος. Αλέξανδρε, και εδώ έχουμε μια μάχη έτσι που κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Τι λες? Ναι, όντως, έτσι είναι. Ήταν παραμονές 15 Αυγούστου του 2022 όταν ανακοινώθηκε έτσι η απόφαση Παπασπύρου και Σπανού να κατέλθουν μαζί οι υποψήφοι. Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Υπήρχε και ένας χρόνος που έδειχνε ότι, εντάξει, ίσως να είναι και κάτι πρόωρο, ίσως να είναι και κάποια πρώιμη συζήτηση. Αυτό όμως επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Έφτασαν στην πηγή. Το ζήτημα είναι να δούμε αν θα πιουν νερό. Γιατί δεν είναι κανένας εν ενεργεία δήμαρχος, δεν είναι εύκολος αντίπαλος για κανένα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να ευαγγελίζεται η δεύτερη ή σε δυναμική, ας το πω έτσι, υποψήφια παράταξη, δεν υπάρχει δήμος ούτε στα Γιάννενα, ούτε στην Ήπειρο, ούτε σε όλη την Ελλάδα, όπου ο εν ενεργεία δήμαρχος να είναι χαμένος από την, είτε από την πρώτη Κυριακή, είτε αν περάσουν, αν υπάρχει δεύτερος γύρος. Επομένως, αυτονόητα θα έχουμε, πιστεύω θα έχουμε ντέρμπι, αλλά θα έχουμε και νικητή, γιατί η τρίτη παράταξη που υποστηρίζει η Λαϊκή Συσπήρωση με τον κύριο Σδούκο, για να φτάσει σε σημείο να μην έχουμε δεύτερο γύρο, θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 20%. Το θεωρώ απίθανο, επομένως θα έχουμε νικητή. Ωραία, κλείνουμε με Μέτσοβο. Στέφανε, Μέτσοβο, εδώ έχουμε την κυρία Βέροφ εναντίον του κυρίου Σούλτη, ο οποίος είναι επικεφαλής ενός συνασπισμού παρατάξεων, ο κύριος Σούλτης. Απ' την άλλη έχουμε ένα βαρύ όνομα, Μαρία Χριστίνα Βέροφ. Είναι το ίδρυμα που παίζει. Είναι το ίδρυμα που παίζει τον τεράστιο ρόλο στο Μέτσοβο. Φέρει ένα βαρύ όνομα. Το ίδρυμα είναι Βλάση, είναι τα τυριά, είναι τα κρασιά, είναι όλες οι διαδικασίες, οπότε Βασίλη, οι Μετσοβίδες. Εντάξει, θα είναι ενδιαφέρουσα πολύ η συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί η κυρία Βέροφ δεν είχε ξανασχοληθεί έτσι με τα κοινά, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό, να είναι σαν υποψήφια δήμαρχος. Έβαλε τη φανέλα με το νούμερο 9, Βασίλη. Έτσι, από την άλλη έχουμε τον κύριο Σούλτη μαζί με τον κύριο Βασιλείου και τον κύριο Μπιτούνη. Έχουν κάνει ουσιαστικά τη δική τους συμμαχία, έτσι όπως την αποκαλούν κιόλας.
Και εκεί είναι το εκλογικό σώμα. Θεωρώ ότι εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά από το τι θα γίνει εκτός της Κομμόπολης του Μετσόβου. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αν πάρουμε ως δεδομένο ότι στο Μέτσοβο η κυρία Αβέροφ έχει το δικό της, έτσι, απλά, το δικό της κοινό, από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει στα χωριά. Αν τα χωριά δείξουν μια, ας πούμε, έτσι, πάντα θεωρητικά μια εκτίμηση προς την συμμαχία, τότε θα είναι ντέρμπι. Αλλιώς θα δούμε. Πάντως θα εξαρτηθεί και από το τι ρόλο θα παίξει ο κύριος Τζαφέας. Έλενα. Κοίταξε, το επίθετο που φέρει η κυρία Βέροφ είναι βαρύ για το Μέτσοβο. Είναι ένα επίθετο που έχει σηματοδοτήσει αυτό που είναι και το Μέτσοβο τώρα. Και ακούω ότι η Μαρία Χριστίνα Βέροφ έχει μέλλον. Ναι, πέρα από τις αυτοδιοικητικές διαδικασίες. Τώρα, από την άλλη μεριά. Έτσι μαθαίνω, έτσι. Ναι, γυρνώντας, μαθαίνω. Από την άλλη μεριά υπάρχει η συμμαχία αυτή η οποία λέμε. Ισχύει αυτό ότι μέσα στο Μέτσοβο είναι και το μεγαλύτερο κοινό της. Το τι θα κάνουν τα χωριά τα γύρω-γύρω είναι ένα αστάθμητο παράγοντα. Είναι και μεγάλα χωριά. Κοντό ψαλμό Αλληλούια, θα πω εγώ. Κυριακή φταίνει. Ωραία. Για όλους, όχι μόνο για την κυρία Βέροφ. Ναι, εγώ θα πω μόνο ότι η περίπτωση του Μετσόβου και του ονόματος Αβέροφ είναι ένα μεγάλο ρίσκο ακριβώς για την επικυριαρχία του ονόματος ή του ιδρύματος, όπως είπε ο Στέφανος λίγο πριν, στο Μέτσοβο και συνακόλουθα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και, και στα Γιάννενα, γιατί όχι και στην Ήπειρο βλέπει περίπτωση Καχρημάνη. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση νίκης θα έχουμε μία δυνατή υποψηφιότητα με πολύ μέλλον. Έρχομαι σε αυτό που σίγουρα είπες. Σε περίπτωση ήττας θα είναι μία ήττα που θα σηματοδοτήσει ενδεχομένως διαφορετικά άλλα πράγματα που δεν θα αφορούν. Θα αφορούν πρωτίστως το Δήμο Μετσόβου, αλλά δεν θα αφορούν μόνο το Μέτσοβο. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει τελευταία για το debate που προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε εδώ στο ITV. Κάποιοι προσπάθησαν να το αποφύγουν και τελικά δεν έγινε, επειδή μπορεί να ακούγονται πολλά. Δεν θέλω να πω τώρα πολλά. Θέλω να πω λίγα. Θα πούμε περισσότερα μετά τις εκλογές. Σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε καλό ούτε κακό σε κανέναν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι προφορικά είχαν και οι 7 υποψήφοι δήμαρχοι Ιωαννίνων συμφωνήσει στο να γίνει αυτό το debate εδώ στο ITV, θα γινόταν Τετάρτη σήμερα. Στην πορεία κάποιοι το απέφυγαν με διάφορα άλοθη και το χειρότερο για μένα είναι ότι κάποιοι που το απέφυγαν μας προκάλεσαν κιόλας υποτιμώντας μας και επιτέθηκαν σε εμάς. Δεν θα το αφήσω αναπάντητο εγώ αυτό, μετά τις 15 Οκτώβρη θα πούμε περισσότερα για το debate, άλλωστε με ακρίβεια το τι έγινε έχει γραφτεί από τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο στην Ελευθερία της 3ης, 3 Οκτωβρίου, μπορείτε να το δείτε, είναι αυτό ακριβώς, αλλά θα πούμε πολύ περισσότερα για κάποιους που μας επιτέθηκαν κιόλας, υποτιμώντας τους αντιπάλους τους, μας επιτέθηκαν κιόλας μετά. Αυτό θα τα δούμε μετά τις 15, προς το παρόν, εκλογές. Κύριοι, κυρία, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε μαζί μου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και βέβαια την Κυριακή θα είμαστε όλοι εδώ από τις 6 για έναν μαραθώνιο και θα έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Προχωρώ, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτό πάρκο πολιτισμού.